Για τον αθέμητο ανταγωνισμό και τη μαύρη εργασία που αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα του κλάδου των ηλεκτρολόγων, αναφέρθηκε με δηλώσεις του στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του κλάδου ο πρόεδρος του Σωματείου Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Νόμου Σερών, Δημήτρης Βροντελής. Η οικονομική κρίση στη χώρα έχει προκαλέσει μεγάλο πρόβλημα στον κλάδο, καθώς πολλές επιχειρήσεις ανάληψης έργων έκλεισαν, αλλά κάποιες συνέχισαν να λειτουργούν παράνομα, με μαύρη εργασία, με χαμηλές τιμές, χωρίς παραστατικά και απόδοση φόρων, με αποτέλεσμα να χάσουν τη δουλειά τους πολλοί επαγγελματίες, αναφέρει ο κ. Βροντελής, ο οποίος εφιστά την προσοχή στους αιρέους καταναλωτές. Για πείτε μας για αυτά για τους λαθρέους. Οι λαθρέοι, όπως είναι γνωστό, χωρίς να είναι εγγεγραμμένοι ούτε σε ΤΕΒΕ ούτε σε ΙΚΑ, πολλοί από αυτούς δεν έχουν καν άδειες. Λιμένονται την αγορά. Και είναι γνωστό ότι επειδή είναι πιο ανταγωνιστικοί, γιατί δεν έχουν να πληρώσουν αυτά που πληρώνουμε εμείς, που προσπαθούμε κάθε μέρα να ανταπεξέλθουμε στα έξοδά μας, τους προτιμάνε οι καταστηματάρχες για να κάνουν τις δουλειές τους, αλλά και ο κόσμος. Με αποτέλεσμα να κινδυνεύει πρώτα απ' όλα ο ίδιος ο πολίτης που τον διάλεξε. Γιατί δεν είναι ασφαλή η ηλεκτρολογική εγκατάσταση που του έκανε. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι λαθρέες εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα αγγίζουν το 70%, ενώ σε επίπεδο νομού Σερών το ποσοστό αυξάνεται. Αυτό γίνεται σε πανελλαδικό επίπεδο και εκτιμούμε ότι οι λαθρέες εγκαταστάσεις αγγίζουν το 70% των εγκαταστάσεων που γίνονται γενικά. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων έχει ζητήσει ήδη τη βοήθεια της αστυνομίας και έχει αποστείλει ακόμη και σχετικό έγγραφο στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Η μάδα στους πολίτες είναι να προτιμάτε πάντα αδιούχους εγκαταστάτες που πιστοποιούν τη δουλειά που κάνουν, να ζητάτε παραστατικό, γιατί μόνο έτσι δείχνουμε ότι είμαστε σωστοί επαγγελματίες, να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, να δίνουμε το παραστατικό μας κι εμείς και να ζητάτε και την άδεια του ηλεκτρολόγου. Ένα από τα θέματά μας επίσης είναι να βγάλουμε ταυτότητα ηλεκτρολόγου που θα αναγράφετε πάνω η άδεια του καθενός με φωτογραφία. Να το ζητάει ο κόσμος αυτό. Να αρχίσει να το ζητάει. Και τελευταίο θέμα, μην ξεχνάτε στα σπίτια σας το διαρροής. Μπορεί να χάσετε μια ζωή από ακουμπώντας ένα ψυγείο ή μια κουζίνα από μια διαρροή που μπορεί να έχει στην εγκατάσταση. Κρίμα δεν είναι.